Και είναι ολοφάνερο πω το άλλο στρατόπεδο ε, θα κάνει τα πάντα προκειμένου ο Κασελάκη, ο Στέφανο Κασελάκη, να μην είναι υποψήφιο στι ε, εκλογές, εκλογέ όταν γίνουν αυτέ. Ναι, κοίταξε. άκουγα το σκεπτικό τώρα όπω το ε, διάβαζε ο Χρήστο. Πραγματικά και να μην είχε το όνομα του Κασελάκη, είχε το αφημί του, το, τη φωτογραφία του, τη διεύθυνσή του, όλα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι η άλλη πλευρά λέει ότι δεν πρόκειται να σε αφήσουμε να κατέβει. Το λέω εγώ αυτό. Όχι. Το λέει η κυρία Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη, η οποία είναι ουσιαστικά η άτυπη επικεφαλής της ομάδας των 87+, της αποκαλούμενης Φουράς Τσίπρα, της ομάδας που κίνησε όλη αυτή τη διαδικασία και στην πολιτική γραμματεία και στην ε, ιστορία με την πρόταση μομφή και ουσιαστικά και στην Κεντρική Επιτροπή. Σήμερα το πρωί την είχαμε εδώ στο Όπεν, τη ρωτήσαμε ευθέω, είπε η κυρία Γεροβασίλη, κατά την άποψή μου δεν θα κατέβει. Μα σίγουρα δεν ακατεύει, ήταν η επόμενη ερώτηση. Λέει τι να σα πω, Κάτι, την άποψή μου δεν θα κατέβει. Μα το θυμάμαι Ο κύριο Βασίλη ήταν η πρώτη που είχε δώσει τον λόγο με σκληρή γλώσσα και είχε πει πω ο κύριο Κασελάκη δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία. Πολιτικά το διευκρίνησε στη συνέχεια Ακριβώς. και εδώ, όταν την είχαμε καλεσμένη. Πολύ σωστά. Πω δεν θα έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα. Λέ, υπή, λέει, λέει επί τη ουσία δεν πρόκειται, λένε, να του δώσουν μισή ευκαιρία με οποιοδήποτε τρόπο να κατέβει υποψήφιο. Κάποιοι λένε και χωρί προσχήματα. Εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτό. Εγώ λέω ότι σίγουρο είναι πω δεν πρόκειται. Ποιο είναι αυτό ο τρόπο, Υπάρχει ω γνωστόν η ΚΟΕΣ, η περίφημη ΚΟΕΣ, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, η οποία βάζει και τα θέματα του συνεδρίου και βάζει και τα πρόσωπα τα οποία θα είναι προ ψήφιση. Για εκλογή, και προφανώς, Προέδρου. Ο Ιωαννό Παναγιώτη είναι αυτό που έλεγε εχθέ στο κεντρικό δελτίο του Όπεν με τον Νίκο Στραβελάκη, πω αυτή η μάχη, αυτό ο πόλεμο, γιατί είναι πόλεμο κανονικό, γίνεται για το σύμβολο, για το όνομα, για τα κλειδιά, για τη χρηματοδότηση του κόμματο. Ο, ο Βασίλη Κόκαλη το πρωί μα είπε ότι γίνεται για το αφημί, είπε επιλέξει. Mm -hmm. Δηλαδή το λέμε εμεί, το λένε και σταλάκια του ΣΥΡΙΖΑ. Το σίγουρο είναι ότι αν δεν υπάρχει το όνομα του Κασελάκη για να κατέβει ω υποψήφιο για να τεθεί το θέμα στο συνέδριο. Εκεί τον έχουν κόψει. Από την άλλη πλευρά, αποκλεί κανεί ότι μπορεί να υπάρξει παρέμβαση του ιδίου άλλων προσώπων που να προσπαθήσουν να το θέσουν στο συνέδριο. Ε, τότε έχω την αίσθηση θα δούμε σε ζωντανή σύνδεση τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ on camera πλέον. Σε σκηνέ που δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί. Είδαμε μερικά στιγμιότυπα προχθέ. Δεν ξέρω πώ θα τα δούμε και στο επόμενο. Αντω, διά. τη, τη διάσταση την καταγράφουμε ήδη, γιατί είναι προφανές το πως αυτέ οι δύο πλευρέ δεν θα μπορέσουν να συνεπάρξουν. Ε, Χρήστο, Τσιγουρή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σα ευχαριστώ πολύ και του δύο.